προβήκαμε σε συνάντηση μαζί με την αντιπροσωπεία των καθηγητών και των μαθητών στο Υπουργείο. Μας δέχτηκε γραμματέας, αλλά και υπό την παρουσία του ίδιου του Υπουργού. Κατατέθηκαν τα αιτήματα, τα οποία είναι δίκαια, γιατί παραβιάζεται ουσιαστικά εν μέσω εκπαιδευτικής χρονιάς η ομαλή διαδικασία, η εκπαιδευτική, οι ζωές των μαθητών συμπτύσσονται σε πολύ μικρές αίθουσες που δεν έχουν τις προδιαγραφές απέναντι και στην πανδημία, αλλά και στην ασφάλεια την Κυριακή, αλλά και γενικότερα σε σχέση με την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κάναν σαφές μαθητές, καθηγητές και προφανώς στο πλευρό τους και εμείς ότι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται αυτή η εξέλιξη είναι άκρως απαράδεκτος και αυταρχικός από την πλευρά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με αυτή την έννοια προσπαθούν να εφαρμόσουν μία κατάλληλη για την περίοδο από όλες τις απόψεις εφαρμογή του νόμου με το πιο αυταρχικό τρόπο, με την επιβολή. Κάτι το οποίο έγινε σαφές από όλες τις πλευρές ότι δεν θα γίνει ανεκτό. Περιμένουμε τη συνάντηση μεθαύριο των αντιπροσωπιών με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να προσδιορίσουμε τα επόμενα βήματα.